Και σε από το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ το τελευταίο διάστημα βιώνει ένα νέο κύκλο βίας, αν μπορούμε να το πούμε. Όχι μόνο βίας, αλλά έχει και, είναι και το, αυτό που συνέβη χθες. Μια Βουλή. Κυβερνητική ναι. κρίση, η οποία μας θυμίζει πάρα πολύ αυτή την κατάσταση που είχαμε ζήσει με τις επανειλημμένες τις τις προσπάθειες τις εκλογές, ναι, δηλαδή είναι μια κατάσταση που θυμίζει πάρα πολύ αυτά που είχαν περάσει πριν. Και είδαμε τον Νετανιάου χθες να είναι ξανά στο προσκήνιο με μια μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει η περίπτωση να δούμε Νετανιάχου πίσω? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνουν οι εκλογές, που μετά μπορεί να ξαναγίνουν και άλλες και άλλες. Και ο λόγος για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, ο λόγος είναι ότι κατέστη δυνατή η συγκρότηση κυβέρνησης. Όχι, η κυβέρνηση υπήρχε, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή είναι ο Υπουργός Υγείας, είναι από την αριστερά, ναι. κατέθεσε ένα νομοσχέδιο, μια πρόταση ούτως ώστε να είναι δυνατόν στα κρατικά νοσοκομεία να χορηγούνται τρόφιμα κατά τη διάρκεια του Εβραϊκού Πάσχα, και τρόφιμα τα οποία η θρησκεία απαγορεύει να καταναλώνονται κατά το δεκαήμερο του Πέσαχ. Όπως για παράδειγμα, χοιρινό. Όχι, όχι, το χοιρινό είναι για όλο το χρόνο. Ναι. Για το Πέσαχ δεν μπορείς να τρως οτιδήποτε έχει μαγιά. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει μαγιά. Ψωμί, τα ζυμαρικά, μπύρα. Αντλείπω από πολύ παλιά την παράδοση το αυτό πράγμα. Ναι, ναι. Ήταν τότε που δεν είχαν προλάβει να ζυμώσουν το ψωμί και έτσι έφυγαν από την Αίγυπτο το πρωί και τα χαράματα κλπ. Και η ανάμνηση αυτής της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης δεν επιτρέπεται αυτό. Λοιπόν, μία βουλευτής που ανήκει και στο κόμμα του Πρωθυπουργού, που είναι εθνοθρησκευτικό κόμμα και που είναι μικρό, 6 μόνο οι έδρες, αποφάσισε χθες να δηλώσει ότι παρετείται. Γι' αυτό το, λόγο, επειδή κατά την άποψή της έρεται, βάλεται ο εβραϊκός χαρακτήρας του κράτους. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι από τις αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση στηρίζεται από 57 κόμματα, από 57 έδρες των κομμάτων που συμμετέχουν, συν 4 έδρες του Ισλαμιστικού Κόμματος ΡΑΑΜ των Αράβων, που δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση αλλά τη στηρίζει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Άλλο να, άλλο να φαινομενικά 60... παράδοξο, έτσι. Αυτή η κυβέρνηση είναι ιστορική. Ναι. Για να μην πω και το άλλο, ότι είναι η μοναδική κυβέρνηση, η πρώτη που έχει και Άραβα μουσουλμάνο υπουργό για την περιφερειακή συνεργασία. Κάτι το, και από την αριστερά. Mm-hmm. Λοιπόν, και η πρώτη κυβέρνηση που έχει και πρωθυπουργό που είναι θρησκευόμενος Εβραίος. Είναι μια κυβέρνηση ετερόκλητη. Και έτσι λοιπόν 61 ήταν οι έδρες που είχε στη Βουλή και τώρα έχει 60. Δηλαδή δεν έχει την πλειοψηφία. Αποτέλεσμα, η δεξιά παράταξη, ο Νετανιάου, τα υπερορθόδοξα κόμματα, τα θρησκευτικά. Είναι και το Λικούντ σε αυτά. Το Λικούντ είναι του Νετανιάου. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεχάρισαν χθες την βουλευτή, κάλεσαν να συνεχίσουν και άλλοι και έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση χθες στην Ιερουσαλήμ με ομιλητή και τον Νετανιάου και τους υπολείπους αρχηγούς των κομμάτων από τη δεξιά. Ξεμπέρδεψε με τις δικαστικές του περιπέτειες ο Νετανιάου. Δεν ξεμπερδεύει εύκολα, ούτε καν στη μέση δεν είναι. Ο κόσμος τι πιστεύει γι' αυτό, εκεί στο Ισραήλ? Λοιπόν, για το θέμα αυτό, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που μεταδόθηκε χθες από το κρατικό κανάλι, που είναι και η σοβαρότερη πηγή που υπάρχει, το γύρω στο 35-36%, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. Του συνόλου των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η απόφαση της Υπουργού ήταν σωστή. Και εκ των ερωτηθέντων που ψήφισαν τα δεξιά κόμματα, 63% είναι υπέρ.
Όσοι ψήφισαν από την αριστερά είναι υπέρ μόνο το 15%. Αλλά ναι, αυτό που έχει σημασία. Κοντολογής όμως πιστεύει ότι ο Νετανιάχου ήταν ένας διεφθαρμένος πρόεδρος. Α, με έχεις ρωτήσει για τον Νετανιάχου ή για την απόφαση της? Όχι, για τον Νετανιάχου. Λοιπόν, για τον Νετανιάχου η μέτρηση τελευταία για τον Νετανιάχου έγινε πριν από μια εβδομάδα και είχε προκύψει ότι το 34% το θεωρούν ότι είναι καταλληλότερος ως πρωθυπουργός και το Λικούντ. Και κατά τη δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες, αλλά και κατά την προηγούμενη που έγινε πριν μια εβδομάδα, το Λικούντ είναι το πρώτο κόμμα. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο ξανά η πολιτική ζωή. Αποδεικνύεται ότι ο Νετανιάου είναι ένας πολιτικός τον οποίο δεν μπορείς να τον αγνοήσεις, είτε είναι υπόδικος, είτε δεν είναι υπόδικος, είτε θα κριθεί ένοχος ή αθώος. Είναι μια προσωπικότητα δεν μπορείς να την αγνοήσεις έτσι εύκολα. Σε σχέση με Κύπρο-Ελλάδα, μας συμφέρει να επανέλθει ο Νετανιάχου ή να παραμείνει υφιστάμενη κυβέρνηση? Μεγάλη κουβέντα αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πλευρά και η κυπριακή πλευρά έχουν κάθε λόγο να είναι προβληματισμένες από την επαναπροσέγγιση με την Τουρκία και λοιπά. Όχι γιατί έχουν να φοβηθούν, όχι να το δούνε δηλαδή από φοβικής απόψεως. Ήταν μια κατάσταση που είχαμε συνηθίσει επί μια δεκαετία επί Νετανιάου και τώρα υπάρχει αυτό το κλίμα. Φυσικά τα μηνύματα που είχαμε λάβει χθες ή πριν από δύο μέρες από την Τριμερή στην Αθήνα ήταν πολύ καλά. Ο Νετανιάου είναι γνωστός, όπως και οι άνθρωποι που είναι γύρω του. Βεβαίως άλλες καταστάσεις πριν από μια δεκαετία και άλλες ίσως τώρα. Το γνωστό έχει τη γοητεία του. Οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Ναι. Εάν η εξέλιξη με την συγκεκριμένη την βουλευτή θα πάρει μια μορφή ντόμινο, τότε είναι πολύ πιθανό να ξαναδούμε τον Νετανιάου να είναι ο πρωθυπουργός της χώρας.